το εμβληματικό Big Ben. Με τον 12ο χτύπο του στον ερχομό του 2021, σηματοδοτεί και την αλλαγή σελίδας για το Ηνωμένο Βασίλειο. Πλέον το διαζύγιο με την Ευρωπαϊκή Οικογένεια είναι επίσημο. Η Βρετανική αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί στιγμή ορόσημο για τον Βρετανό Πρωθυπουργό. We have our freedom in our hands and it is up to us to make the most of it. Η Ευρώπη από την πλευρά της μετρά ένα μέλος λιγότερο και επιμένει πως το μέλλον βρίσκεται στην ενότητα. Ο Εμμανουέλ Μακρόν, στο πρώτο χρονιάτικο μήνυμά του, ήταν ξεκάθαρος. Mais je veux moi vous dire très clairement ce soir. Notre destin est d'abord en Europe. Η έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου επανέφερε και τους ελληνικούς ελέγχους στα σύντομα με τη Γαλλία. Ο Σλάβι Ιβάνοφ είναι ο πρώτος οδηγός φορτηγού που βιώνει τη νέα πραγματικότητα. Very happy. Yes. To be first driver. Not only for New Year and first driver for Brexit, you know, for the new starting, for UK. Την αποχώρηση από την Ευρώπη φαίνεται πως δεν θα αποδεχθεί χωρίς μάχη η Σκωτία. Η πρώτη υπουργός της χώρας, Νίκολα Στέρτζον, ανήρθησε στο λογαριασμό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο, μήνυμα επιστροφής στη μεγάλη οικογένεια. And as long as Scotland's still here, Europe, you are always welcome. Το Brexit δημιουργεί σημαντικά προβλήματα και στους χιλιάδες Έλληνες που ζουν, φοιτούν και εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν είναι λίγοι οι Έλληνες φοιτητές που επισπεύδουν τις διαδικασίες εγγραφής για να προλάβουν τις προθεσμίες. Θέλουν να εγγραφούν τελευταία στιγμή τώρα, το Δεκέμβριο του 2021, σε νέα μεταπτυχιακά προγράμματα προκειμένου να προλάβουν τα χαμηλά δίδακτρα και προκειμένου επίσης να προλάβουν τη διαδικασία του settled status, με το οποίο θα αποφύγουν την διαδικασία της visa μετά. Σε κάθε περίπτωση, το Brexit είναι εδώ και κάποιες ώρες γεγονός και μένει να φανεί εάν η Μεγάλη Βρετανία θα μπορέσει να σηκώσει το βάρος της μοναξιάς που επέλεξε.